Το Συμβούλιο της Επικρατείας πήρε πολιτική θέση μέσα από αυτή την απόφαση. Για μείζωνα πολιτικά θέματα, δηλαδή για θέματα που έχει υπάρξει μια ισχυρή πολιτική σύγκρουση, όταν τελικά υπάρχει απόφαση, είναι σαφές πως αυτή η απόφαση εμφορείται και από μια αντίληψη πολιτική, όχι με την έννοια την ιδεολογική της ταύτισης με ένα κόμμα, αλλά της χρησιμότητας που βλέπουν, ας πούμε, και οι δικαστές στο συνταγματικό πλαίσιο σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον, έτσι αυτό όπως κάθε φορά στο δεδομένο συσχετισμό αποτυπώνεται. Παραδείγματος χάρη για την ΕΡΤ, η απόφαση βγήκε μετά από 6 μήνες. Αφού ήδη είχε μπει στα πόδια της το υποκατάστατο, η ΝΕΡΙΤ. Ενώ για αυτή την υπόθεση, σε χρόνο ρεκόρ, μπορεί να είναι και καλύτερα, αυτό παρένθεση δική μας, από το να πηγαίναμε μέχρι το Φλεβάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει σε χρόνο ρεκόρ, ελήφθη η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έγινε η τομή. Επιτρέψτε μου να σας πω για τη διαπλοκή και θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και σαφής. Δεν είναι μόνο θέμα καλών προθέσεων, διαθέσεων, αξιών κτλ. Επ' αυτού θα μπορούσα να σας βγάλω ένα λόγο ή ένα λογίδριο, περισσότερο ή λιγότερο πιστευτό, που να πω να, αυτή είναι η διαδρομή μας, αυτό είναι το τέτοιο, το ταγκό θέλει δύο, εμείς δεν θέλουμε διαπλοκή κτλ. Και να είμαι λιγότερο ή περισσότερο πιστευτός. Δεν είναι τόσο αυτό. Το θέμα είναι η πολιτική να φύγει από την ομοιρία και την υποταγή στις αγορές, αντιλήψεις διεθνώς, παγκοσμίως. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει για τη δημοκρατία στις παρούσες συνθήκες, ας πούμε, αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής κατάστασης. Και εν προκειμένου και στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή η πολιτική πρέπει να αποκτήσει, η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρο γιώτα και τα πολιτικά κόμματα που την υπηρετούν, θα πρέπει να αποκτήσει την αυταξία της, τη δυνατότητά της να ασκήσει διακυβέρνηση, εξουσία, τον πρώτο λόγο, δηλαδή αυτονόητα να έχει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις, μαζί με τη Βουλή και, τις νομοθετικές παρεμβάσεις, να φύγουμε από την κατάσταση όπου υπήρξαν εκτεταμένες ομοιρίες στα αγοραία, στα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί πέρα όλοι θα κριθούν από όλες τις πολιτικές μπάντες. Εν προκειμένου και η κυβέρνηση κάνει τις προσπάθειες. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει πλέον για να κλείσουμε και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θα θέσουμε δύο ερωτήματα, θα θέσετε δύο ερωτήματα ακόμη. Θα παρακαλέσω να φύγουμε από το πεδίο του ΕΣΟΡΟΥ, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Φαντάζομαι ως νέοι άνθρωποι μια αγωνία για το μέλλον, για τα εργασιακά θα την έχετε ή για την οικονομία. Δεν ξέρω ποια είναι η κατηγορία που έχετε επιλέξει. Βλέπω κρατάτε το μικρόφωνο, να σας ακούσουμε. Γεια σας. Ονομάζομαι Δανάη Καραμεσίνη από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Εγώ ήθελα να σας κάνω μια πιο γενική ερώτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το όραμά σας, δηλαδή ποιο είναι το όνειρό σας ως πρόεδρος Βουλής, δηλαδή ποιο έργο θέλετε να αφήσετε αφού ολοκληρώσετε το έργο σας. Ευχαριστώ. Κυρία Καραμεσίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Να σας πω ότι εκεί που μπορούμε να κάνουμε δουλειά, δηλαδή στο να λειτουργήσει πολύ καλύτερα η Βουλή, να έρθει σε επαφή με την κοινωνία, να συμμαζευτούν τα έξοδα, να αναπτύξει δραστηριότητες, να έχει μια καλή επαφή με τα πράγματα, να κάνει κοινοβουλευτική διπλωματία σε όλο τον κόσμο, σε δεκάδες τομείς, θα μπορούσα να σας αναφέρω διάφορους τίτλους, και που δεν εξαρτώνται από την περίφημη ας πούμε, πρόσδεση που υπάρχει στις μνημονιακές και τις άλλες συμφωνίες, γίνονται γρήγορα και θετικά βήματα. Δεν με ικανοποιεί όμως αυτό. Έτσι σας μιλάω ειλικρινά, επειδή έτσι πρέπει να μιλήσω σε ένα πολύ νέο άνθρωπο και δημόσιο. Εάν δεν αρθεί τάχιστα αυτό το περιβάλλον, το οποίο μας οδηγεί μερικές φορές και σε κακή νομοθέτηση, διότι σε δύο και σε τρεις μέρες καλούνται οι βουλευτές, κάνα 300 σελίδες από δεσμεύσεις της χώρας που έρχονται μάλιστα και σε πακέτο να αντισυνομολογήσουν. Και κυρίως η ουσία αυτών των δεσμεύσεων, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι τίποτα διεθνείς συνθήκες για ανταλλαγές προϊόντων ή κάτι τέτοιο. Είναι κάποιες από αυτές επώδυνες για το κοινωνικό
στάτους, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπους, για αδύναμους, για αδύνατους που δεν έχουν φωνή στο δημόσιο χώρο. Εάν δεν φύγουμε το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτό το κύκλο, και δεν αναπνεύσει η βουλή έτσι ώστε πραγματικά η λαϊκή κυριαρχία, όπως και οι έμπειροι συνάδελφοι από εδώ, οι δημοσιογράφοι, επεσήμαναν προηγούμενα, η οποία βρίσκεται σε ερωτηματικό σε αυτή τη φάση, κατά πόσον πραγματικά ασκείται έτσι, η λαϊκή κυριαρχία στην ουσία της, της κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αν δεν φύγουμε από αυτό, είναι προφανές πως ό,τι με αφορά, αν κλείσω δηλαδή πιο γρήγορα τον κύκλο μου ως πρόεδρος της Βουλής, δεν θα έχω μία ικανοποίηση και θα έχω σοβαρό πρόβλημα συνείδησης. Σας το λέω ευθύτατα. Ό,τι και αν έχουν γίνει σε όλους τους άλλους τομείς, που σας λέω γίνεται δουλειά, γίνεται έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος. Γεια σας από μένα. Ονομάζομαι Δημήτρης Δεδούσης και είμαι και εγώ φοιτητής του τμήματος. Και θέλω να θίξω το ζήτημα του Κυπριακού που έχει ανοίξει τώρα τελευταία. Και θέλω να ρωτήσω ότι ενώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαν ασχοληθεί οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και κατά επέκταση οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια πριν, το άφησαν στην άκρη και άρχισαν τώρα να το συζητάνε. Αν πιστεύετε εσείς ότι θα βρεθεί μια καλή λύση και αν ναι, ποια νομίζετε ότι θα είναι οι συνέπειες στην πολιτική που ακολουθείτε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και συνολικά στις γειτονές χώρες? Πολλά τα ζητήματα. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή βρισκόμαστε και σε στενή σχέση και με τους Κύπριους αδελφούς και με όσους συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, στις συζητήσεις, η Κύπρος είναι πλέον μια ευρωπαϊκή χώρα, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισότιμο μέλος και με αυτή την έννοια δεν νοείται είτε νομιμοποίηση είτε επιστροφή σε μια κατάσταση χωριστών, δηλαδή σε μια νομιμοποίηση ή προσχηματική συνύπαρξη χωριστών κρατών. Δηλαδή το βήμα που έγινε εδώ και μερικά χρόνια για να συμμετέχει η Κύπρος ως Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο επί όλων των ζητημάτων είναι μια πολύ θετική παρακαταθήκη για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, θα έλεγα, για να δοθεί λύση, η οποία είναι όριμη αυτή η λύση, με δύο αγκάθια τα οποία βρίσκονται σε συζήτηση και στα οποία διαμορφώνονται συσχετισμοί και πέραν των Κυπρίων, είναι σαφές. Δηλαδή το ζήτημα των εγγυήσεων, των εγγυητριών δυνάμεων των λεγόμενων, που υπήρχε στο προηγούμενο καθεστώς από τις συμφωνίες Ζυρίχης, Λονδίνου κτλ. Και μέχρι τώρα είναι παρόν, ότι οι τρεις δυνάμεις, Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, είναι εγγυήτριες δυνάμεις. Δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα που να έχει εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή πρέπει να δοθεί μία λύση όπου δεν θα είναι παρούσες εγγύητριες δυνάμεις. Η Βρετανία επ' αυτού έχει πάρει μια θετική θέση. Είπανε πως αν δεν θέλουν οι άλλες χώρες, δεν θέλουμε και εμείς. Αφού λοιπόν η Ελλάδα δήλωσε εξ αρχής κιόλας, μιλάω για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων, ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι να συνεχίσω να είμαι εγγύητρια δύναμη, εκ των πραγμάτων βγαίνει και η Βρετανία. Και μένει η Τουρκία με επιμονή στο να υπάρχει μεταβατικό στάδιο, να μην γίνει έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε. Είναι ένα θέμα λοιπόν πολύ κρίσιμο αυτό, όπως και το θέμα της παρουσίας των ξένων στρατευμάτων. Δεν νοείται να υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα, ελληνικά στρατεύματα, ό,τι υπάρχει και τα λοιπά στην Κύπρο. Η Κύπρος πρέπει ως δικητική επί της ουσίας όμως, σε ομοσπονδιακή οντότητα και ενιαία κρατική οντότητα υπόσταση, να είναι ένα ενιαίο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πρόνοιες και τις ρήτρες για περιουσιακό, για το πόσο της εκατό από τους μετοίκους που πήγαν θα υπολογίζονται ως κανονική κάτοικοι κτλ. Δηλαδή με πλήθος άλλων λεπτομεριών στις οποίες φαίνεται πως ήδη έχει γίνει πρόοδος στις συνομιλίες. Είμαι αισιόδοξος σε σχέση με αυτό το ζήτημα, όχι για κάτι άμεσο ίσως, αλλά στους προσεχείς μήνες μπορεί να έχουμε καλά νέα. Μάλιστα, λοιπόν.
Τη συμπάθειά σας, μια και αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα από τους αγαπητούς φοιτητές που βρέθηκαν εδώ απόψε μαζί μας από το Τμήμα Νομικής και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, τον κύριο Πάνο Αμυρά, τον κύριο Βασιλιά.